Μακρά ιστορία με τη στέγαση του χρηματολογίου της Λάρνακας και με τον κόσμο να διερωτάται, γιατί είδαν το φως δημοσιότητας και διαπιστώσεις της προηγούμενης Γενικής Ελέγκτριας που ήταν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα διαφορετικές. Αυτές οι διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή είναι άλλες. Έγινε λόγος για βαρβάτο σκάνδαλο, γίνεται λόγος για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πού βρίσκεται ο Διευθυντή του Χρηματολογίου υπό το γεγονός ότι είστε ο επικεφαλής και υπάρχουν αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός. Μην περιμένετε ότι ο σημερινός διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χορομετρίας θα μπει και θα κάνει ο ίδιος έρευνες και θα αποδώσει ευθύνες ή θα κρίνει εάν σωστά έγιναν οι διαδικασίες όταν το 2008-2009 εξασφαλίζεται το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζονται οι υπηρεσίες του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, ερευνά ο Γενικός Ελεγκτής, ερευνά η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Τα πράγματα οδηγούνται από ό,τι φαίνεται προς τη Γενική Εισαγγελία, η οποία είναι η θεσμή εκείνη που είναι εντεταλμένοι από την πολιτεία να ερευνήσουν και αν διαπιστωθούν παραλήψεις, υπερβάσεις ή οτιδήποτε άλλες ευθύνες θα τις αποδώσουν. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να αναφέρω είναι ότι έχουμε θέσει στη διάθεση τόσο του Γενικού Ελεγκτή όσο και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας συντεταγμένης από την πολιτεία υπηρεσίας όλες τις πληροφορίες που έχουμε και κατέχουμε για αυτό το θέμα. Δεν θα σχολιάσω τα οποιαδήποτε δημοσιεύματα ή οποιασδήποτε πληροφορίες δημοσιοποιούνται και είναι θερμή η παράκληση να αφήσουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν και να καταλήξουν στα συμπεράσματα που πρέπει να καταλήξουν. Μία μόνο διευκρινιστική ερώτηση για να πάμε και μετά στο επόμενο μας θέμα. Σας είχαν εσάς ζητηθεί κάποια στοιχεία που επιπλέον αυτό το διάστημα για αυτή την υπόθεση, που ίσως, λέω, να μην υπήρχαν στη διάθεση της προηγούμενης Γενικής Ελέγκτριας γι' αυτό και ίσως να κατέληξε σε διαφορετική ό,τι στοιχεία, διαπίστωση. Ό,τι στοιχεία έχουν ζητηθεί και ό,τι στοιχεία ζητούνται που αφορούν αυτήν την υπόθεση είναι στην διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ζητούνται ακόμη δηλαδή, χρησιμοποιήσατε νεστότ. Δεν έχει κλείσει Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα ολοκληρωθεί όταν θα υπάρχουν οριστικές αποφάσεις τόσο από τον Γενικό Ελεγκτή όσο και από την Γενική Εισαγγελία. Πότε αναλάβατε Διευθυντής Κτηματολογίου, θυμίστε μας. Εγώ έχω αναλάβει Διευθυντής του Κτηματολογίου το Μάρτιο του 2015. Του 2015. Και συγκριτικά είχατε παραλάβει νοικοκυρεμένη κατάσταση ή... Εξαρτάται τι ο όρος νοικοκυρεμένη περιέχει. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χορομετρίας είναι μια πολυσύνθετη υπηρεσία. Ασχολείται με πάρα πολλά θέματα, εκτός από αυτά που ο κόσμος γνωρίζει σαν κτηματολόγιο. Έχει κάτω από την ευθύνη του την διαχείριση του κτηματολογικού συστήματος στην Κύπρο, το οποίο έχει να κάνει με την καταγραφή και διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την ακίνητη ιδιοκτησία. Ναι, από πλευράς εννοώ διαδικασιών και τρόπου διεκπαιρέωσης της εργασίας, από θέματα γραφειοκρατίας, από ζητήματα εξυπηρέτησης, από θέματα διεκπαιρέωσης εργασίας, ελέγχου, αν σωστά γίνονται τα πράγματα. Παραλάβατε κάτι το οποίο ήταν σε καλό επίπεδο αξιολόγησης ή χρειάστηκε να κάνετε τη γιμπι-γιμ που λέμε για να φέρετε, να στρώσετε τα πράγματα? Προσπαθούμε να κάνουμε τη γην πηγή και να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι
Το τμήμα χτιματολογίου και χωρομετρίας είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται πάρα πολλές διαδικασίες, είτε αυτές αφορούν ανάπτυξη, ναι, είτε αφορούν εκτιμήσεις. Γι' αυτό είτε... και αυτό το υπόβαθρο δεν είναι, ναι, καλά αυτό στερεωμένο. Αυτό που μπορώ να πω, και βεβαίως δεν έχω να αποκρύψω τίποτε, ήταν ότι παράλαβα ένα τμήμα με πάρα πολύ συσσωρευμένη, μη διεκπεραιωμένη εργασία. Πάρα πολύ. Μιλούμε για πολλές δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες για διάφορους λόγους, πολύ ευχαρίστως αν ερωτηθώ να μπω και σε λεπτομέρειες, ήταν στιβαγμένες στα συρτάρια μας, μέσα στα γραφεία μας, και το θέμα της διεκπεραίωσης αυτής όλης της καθυστερημένης δουλειάς ήταν και εξακολουθεί να είναι μία από τις πρώτες στοχεύσεις του τμήματος, γιατί πιστεύω ότι εντάξει δεν είναι μόνο θέμα του διευθυντή, είναι ολόκληρο το τμήμα, ναι, το οποίο προσανατολίζεται. Υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα με αυτήν τη συσσωρευμένη εργασία, και ταλαιπωρούν πάρα πολλές χιλιάδες. Πόσο παλιές υποθέσεις είχατε βρει που ήταν εκεί και κρεμούσαν? Ανάλογα με τη φύση των εργασιών, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν και πάνω από δεκαετία. Πάνω από δεκαετία. Λοιπόν, να πάμε και στο συγκεκριμένο ένα άλλο ζήτημα, το οποίο επίσης εκκρεμεί. Τι γίνεται με τους εγκλωβισμένους αγοραστές? Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πράγματα και τι πρέπει να γνωρίζουν? Το θέμα των εγκλωβισμένων αγοραστών. Πρώτα να υπενθυμίσουμε, παρόλο που ίσως να φαίνεται λίγο υπερβολικό, γιατί σήμερα έχουμε εγκλωβισμένους αγοραστές. Σήμερα έχουμε εγκλωβισμένους αγοραστές που μεταφράζεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει για να αγοράσουν ακίνητα, είτε αυτά είναι οικόπεδα, είτε είναι διαμερίσματα, είναι σπίτια. Mm-hmm. Ναι. Και για διάφορους λόγους, επειδή ολόκληρο το σύστημα αδειοδότησης, έγκρισης, έκπτωσης τίτλων αστόχησε, και πλέον πρέπει να μιλούμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλίσει στο όνομα τους τίτλων ιδιοκτησίας. Άρα έχουν σοβαρότατους περιορισμούς για την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας, την οποία έχουν αγοράσει, έχουν καταθέσει πολιτήρια έγγραφα στο Τμήμα Χτηματολογίου και Χωρομετρίας, και όμως εξακολουθεί να μην θεωρείται δική τους ιδιοκτησία. Μπορεί να την χρησιμοποιούν, πάρα πολλοί από αυτούς την χρησιμοποιούν. Υπάρχει διέξοδος. Υπήρχε πρόσφατα μία απόφαση δικαστηρίου που φαίνεται να έχει δώσει, δείξει κάποιο δρόμο, αλλά πώς εξασφαλίζεται? Εννοάται ίσως την τελευταία απόφαση, mm-hmm, η οποία σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αντισυνταγματικές διατάξεις στον νόμο. Αυτό το θέμα έχει πάρει την πορεία του. Ήδη αρκετές υποθέσεις και οι αποφάσεις αυτές έχουν εφεσιβληθεί και όλοι αναμένουμε το ανώτατο δικαστήριο να πάρει τελικές αποφάσεις πάνω στο θέμα της συνταγματικότητας ή όχι των προϊόν του νόμου. Εν τω μεταξύ ο νόμος εφαρμόζεται. Μέχρι αυτήν τη στιγμή που μιλούμε έχουν κατατεθεί 15.000 υποθέσεις, αιτήσεις για να μεταβιβάσουμε τίτλους ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους αγοραστές. Για αυτές τις 15.000, 7.000 ήδη ο τίτλος έχει εκδοθεί, υπάρχει τίτλος. Και για άλλες 8.000 πρώτα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της έκδοσης τίτλων και μετά να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία για να μεταβιβαστούν στους αγοραστές αυτά τα ακίνητα. Όσον αφορά τις 7.000 για τις οποίες υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, ήδη έχουμε ξεπεράσει το 50% και έχουμε κάνει γύρω στις 3.500 πολίτες μας, αγοραστές, ευτυχισμένους με την έννοια ότι έχουν πάρει των τίτλων ιδιοκτησίας. Και η διαδικασία
Επιταχύνεται γιατί οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί. Εξακολουθούμε να έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο αριθμό, γύρω στις 28.000 τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, όχι δεν μπορούν, δεν έχουν εκδοθεί. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χρομετρίας έχει καταγράψει αυτούς τους τίτλους ιδιοκτησίας, ξέρουμε που είναι, ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πωλήσει, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγοράσει. Έχουμε ενετοιμάσει σχεδόν για το 80% από αυτές τις 28.000 σχέδια επιτόπου κατάστασης, άρα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Χρειάζεται να εμβαθύνει λίγο η συνεργασία των οικοδομικών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, να δώσει τη δική της συνεισφορά, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, για να μπορέσουμε να εκδώσουμε αυτούς τους τίτλους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωκράτους, για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, κυρίες και κύριοι, εξέδωση με